Je suis un citoyen français. Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλος ένας έπεσε στα χέρια Ισλαμιστών ανταρτών κατά τη διάρκεια αποτυχημένης γαλλικής επιχείρησης για τη διάσωση Ομήρου στη Νότια Σομαλία. Η γαλλική κυβέρνηση πιστεύει ότι και ο Όμηρος είναι νεκρός, χωρίς ωστόσο να το λέει πλέον με απόλυτη βεβαιότητα. Στην αρχική ανακοίνωση που εξέδωσε, δήλωνε με σαφήνεια πως ο πράκτορας με το όνομα Ντενί Αλέξ δολοφονήθηκε από τους δεσμοφύλακές του. Αργότερα, ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, δήλωσε: «Στη διάρκεια μιας πολύ βίαιας σύγκρουσης, και αυτή τη στιγμή μιλάω πολύ προσεκτικά, πιστεύουμε πως δυστυχώς ο Ντενί Αλέξ σκοτώθηκε από τους απαγωγείς του. Κατά την επιχείρηση για την απελευθέρωσή του, ένας στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματά του και ένας ακόμα αγνοείται». Είχε προηγηθεί η διαρροή από τους Ισλαμιστές αντάρτες Σαμπάμπ ότι ο Αλέξ είναι ακόμα ζωντανός, διότι δεν βρισκόταν στο σημείο που επιχείρησαν οι γαλλικές δυνάμεις. Ο πράκτορας έπεσε στα χέρια των Σαμπάμπ το 2009.